Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση του διπλού φόνου στο Στρόβολο μετά τις καταθέσεις σήμερα του γιου των θυμάτων αλλά και του 33χρονου συλληφθέντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος φέρεται να αναγνώρισε μέσω της διαδικασίας αναγνωριστικής παράταξης τον 33χρονο ύποπτο στον άνθρωπο που ήταν στο σπίτι του τη νύχτα του φόνου. Σε συγκεκριμένη κατεύθυνση στρέφει τις ερευνές της η αστυνομία μετά την κατάθεση του 33χρονου υπόπτου και την γραπτή πλέον κατάθεση που έδωσε ο 15χρονος ανήλικος γιος του δολοφονηθέντος ζεύγους. Η ώρα 9:15 το πρωί ο 15χρονος κλήθηκε ως βασικός μάρτυρας για κατάθεση στο τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων Λευκωσίας για την υπόθεση του διπλού φωνικού στο Στρόβολο. Το νεαρό συνόδευαν παιδοψυχίατροι και άλλα πρόσωπα του υποστηρικτικού του περιβάλλοντος. Η κατάθεσή του δεν έγινε παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας Γιώργου Παπαϊωάννου. Η κατάθεση του 15χρονου ολοκληρώθηκε στις 12 το μεσημέρι. Δύο ώρες μετά κλήθηκε για κατάθεση ο 33χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος και τελεί υποκράτηση. Ο ύποπτος ισχυρίστηκε χθες ενώπιον δικαστηρίου ότι σχεδίαζε τη διάρρηξη εδώ και 5 χρόνια και ότι ξέρει και εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και ποιος ήταν ο σκοπός και το κίνητρό τους. Οι διοκτικές αρχές οδηγήθηκαν στον ύποπτο μετά την ταυτοποίηση γενετικού υλικού σε δύο τεκμήρια, τα οποία εντοπίστηκαν στη σκηνή του φόνου. Μεταξύ των τεκμηρίων και ένα ζευγάρι παπούτσα, τα οποία ο 33χρονος παραδέχθηκε ότι είναι δικά του. Στο όχημά του εντοπίστηκαν δύο σημειωματάρια, στα οποία κατέγραψε όλα τα γεγονότα της υπόθεσης. Άφαντο παραμένει μέχρι στιγμής το φωνικό όργανο. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Ανδρέας Αγγελίδης, δήλωσε ότι η αστυνομία συνεχίζει εντατικά τις έρευνες για εξιχνίαση του διπλού φωνικού. Στο πλαίσιο των εξετάσεων έγιναν περαιτέρω έρευνες, παραλήφθηκαν επιπρόσθετα τεκμήρια, τα οποία θα σταλούν για τις απαραίτητες επιστημονικές εξετάσεις. Αναμένονται επίσης αποτελέσματα άλλων επιστημονικών εξετάσεων. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να δηλώσουμε μέχρι τη στιγμή είναι ότι οι εξετάσεις για αυτήν την υπόθεση είναι σε καλό δρόμο. Και βεβαίως έγινε και σήμερα μια αξιολόγηση του έργου το οποίο έχει γίνει μέχρι τώρα, έχοντας υπόψη και όσα έχουν αναφερθεί χθες στο δικαστήριο. Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν ευσταθούν οι πληροφορίες περί καθόδου στην Κύπρο εμπειρογνώμονα της Scotland Yard. Έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση του θέματος και στην άδικη στοχοποίηση του ανήλικου γιου του δολοφονηθέντος τονίζει πως πρέπει να δοθεί ο δικηγόρος της οικογένειας Γιώργος Παπαϊωάννου. Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα, είπε ότι έγινε μεγάλο κακό στον ανήλικο και αυτό που προέχει, είπε, είναι με την επανένταξή του στο σχολικό και αθλητικό περιβάλλον να τον περιβάλλουν όλοι με αγάπη. Η αστυνομία καλεί όλους να αποφεύγουν τις σεναριολογίες και απαντά στις επικρίσεις που δέχεται και από τον ιατροδικαστή Μάριο Ματσάκη. Στοχοποιήθηκε ο ανήλικος γιος των δολοφονηθέντων, δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας Γιώργος Παπαϊωάννου. Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα, είπε ότι παρόλο που ουδέποτε επίσημα δεν είχε ελεγχθεί ότι ο 15χρονος θεωρείται ύποπτος, διαμορφώθηκε αυτή η εικόνα στην κοινή γνώμη και αυτό δημιούργησε μεγάλο κακό στο παιδί. Άλλο το κουτσομπογιό, άλλη η πραγματικότητα. Και δυστυχώς διαδόθηκαν πράγματα τα οποία δεν είχαν υπόβαθρο. Κάποιοι έλεγαν στο παιδί: παρέξου να τελειώνουμε. Υπήρξαν δυστυχώς και αυτές οι περιπτώσεις. Δηλαδή, τι ακριβώς στα ήθελε. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το μεταφέρετε τώρα. Ναι, παραδέξου να τελειώνουμε. Είχαν γίνει σε δύο περιπτώσεις ιατροδικαστική εξέταση ανηλίκου. Αυτά μεταφέροντο και διαμορφώθηκε η εικόνα ότι ήταν ύποπτος άσχετα αν επίσημα ουδέποτε είχε γίνει επίστηση προσοχής στον ανήλικο. Ήταν εντελώς άδικο, είπε, το γεγονός ότι ο ανήλικος, πέραν του τραυματικού γεγονότος που είχε βιώσει, είχε να αντιμετωπίσει και αυτή την προκατάληψη. Αναμένει πρόσθεση ότι το θέμα θα τύχει της δέουσας προσοχής από το σχολείο του 15χρονου και ότι θα τον δεχθούν με αγάπη, διότι θεωρητικά θα μπορούσε να είχε πάει και στο σχολείο. Η μια πτυχή είναι ο ίδιος, με αυτά όλα που έχει βιώσει, να είναι έτοιμος να πάει σχολείο. Η άλλη πτυχή όμως, εξίσου σοβαρή, είναι στην περίπτωση που ο ίδιος επιθυμεί να πάει σχολείο. Έχει γίνει προεργασία για το πώς θα τον υποδεχθούν οι άλλοι. Πρόκειται για ένα παιδί που ενοχλήθηκε, όπως είπε, όπως θα ενοχλεί το κάθε άλλο παιδί στη θέση του. Τις αθλητικές του δραστηριότητες όμως τις συνέχισε το παιδί. Φαντάζομαι ότι εκεί τον περιέβαλα με αγάπη, έτσι, αυτές τις μέρες. Έχω την εντύπωση ότι υπήρξαν κάποια προσκόμματα. Έχω αυτή την εντύπωση.
και γι' αυτό με βλέπετε λίγο επιφυλακτικό και γι' αυτό λέω ότι ήδη οι αρμόδιες αρχές πρέπει να δουλεύουν αυτό το θέμα Χιπολίδου για να γίνει με το σχολικό περιβάλλον. Mm-hmm. Και σε επίπεδο καθηγητών και σε επίπεδο μαθητών, δυστυχώς οφείλω να πω και σε επίπεδο γονέων. Το πρωί στο τρίτο του Ρίκο ο κ. Παπαϊωάννου εξέφρασε δυσαρέσκεια επειδή όπως είπε δεν καταγράφηκε πουθενά ότι η συνεργασία του ανήλικου ήταν απόλυτη και ότι έδωσε τη συγκατάθεσή του σε οτιδήποτε του ζητήθηκε. Ο δικηγόρος της οικογένειας είπε επίσης ότι η εικόνα που έχει είναι ότι είχε ληφθεί αρχικά κάποια κατάθεση από τον 15χρονο. Όταν υπάρχει εύλογη υπόνοια σύνδεσης κάποιου με κάποιο αδίκημα, τότε ακολουθεί η ανακριτική κατάθεση. Κάτι που δεν έγινε σε αυτή την περίπτωση στη βάση της πληροφόρησης μου. Σε κανένα στάδιο μέχρι τώρα που συζητούμε σε ό,τι αφορά τον ανήλικο. Ο κ. Παπαϊωάννου δηλώσε ότι σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να πει ότι η υπόθεση θεωρείται εξιχνιαστήσα. Η αστυνομία παραμένει προσιλωμένη σε όσα έχει δηλώσει, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου, απαντώντας σε επικρίσεις που δέχεται το σώμα σε σχέση με την υπόθεση. Και βέβαια η άσκηση πιέσεων προς την αστυνομία από κάποιους, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι θα παραμείνουν σε αυτό που έχουμε πει, θα γίνονται σχετικές ανακοινώσεις για αυτά τα οποία πρέπει, έχοντας υπόψη ότι χρειάζεται αρκετή προσοχή στο τι ανακοινώνεται με ε και με α ιούτα, σε τι γράφεται με ε και με α ιούτα, και είναι παράκληση προς όλους, ή τουλάχιστον σε αυτούς που δεν τα τηρούν, να τηρείται αυτή η γραμμή, γιατί είναι και προς όφελος της υπόθεσης και ουσιαστικά για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας είπε ότι προκύπτουν συνεχώς νέες καταθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν και να τεκμηριωθούν. Έχοντας υπόψη τις έρευνες που γίνονται, όταν θα παρουσιαστεί η υπόθεση στο δικαστήριο, να υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία και βεβαίως προτρέπονται όλοι για ακόμα μια φορά να ακολουθούν την επίσημη ενημέρωση από πλευράς της αστυνομίας. Κάλεσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να περιορίζονται μόνο στα όσα επίσημα δηλώνει η αστυνομία. Να ακολουθούν την επίσημη ενημέρωση από πλευράς της αστυνομίας. Έχει χαρακτηριστεί ότι γίνονται φιδωλές δηλώσεις ή λέγονται αυτά τα οποία τουλάχιστον δίνεται ενημέρωση, όμως από πλευράς δικής μας, και είναι αυτή και μια πρόκληση για μας όσον αφορά τη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι έκκληση όπως τηρηθούν αυτά τα οποία έχουμε πει. Όταν θα υπάρχουν οι οποιασδήποτε εξελίξεις οι οποίες θα είναι ανακοινώσιμες, αυτό θα γίνεται. Καλέσε όλους να αποφεύγουν, όπως είπε, τις σεναριολογίες, τις υποθέσεις και τις εικασίες για να αφαιθεί η αστυνομία περίσπαση να επιτελέσει το έργο της. Μιλώντας το πρωί στο τρίτο ιατροδικαστή της οικογένειας, Μάριος Ματσάκης, υποστήριξε ότι η αστυνομία για 7 ημέρες δεν του επέτρεπε πρόσβαση στη σκηνή του εγκλήματος, επειδή θεωρούσε τον ανήλικο γιο ως το βασικό ύποπτο. Στην κατηγορία απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας. Έκρυβαν τη σκηνή για να μην την δω εγώ, διότι θεωρούσαν ότι δεν έπρεπε να δω εγώ τη σκηνή και να μιλήσω με την οικογένεια προτού πάρουν ανακριτική κατάθεση από τον βασικό ύποπτο που είχαν, που ήταν το παιδί. Η σκηνή παρέμεινε υπό φρούρηση για όσο χρόνο κρίθηκε κατάλληλος από πλευράς της αστυνομίας και της υπηρεσίας εγκληματικών ερευνών σε σχέση με τις έρευνες για την υπόθεση. Και δεν υπήρχε οποιοδήποτε άλλος λόγος σε σχέση με το χρονικό διάστημα αυτό.